Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά, κάπου ζεστά και πραγματικά να έχετε αφήσει πίσω σας όλη την ταλαιπωρία των προηγούμενων ημερών, γιατί περάσαμε όλη μία εβδομάδα γεμάτη απρόπτα, μία εβδομάδα δραματική, γιατί και εσύ να μην είχες μπλέξει στην Αττική Οδό ή σε κάποιο άλλο δρόμο με το αυτοκίνητό σου, σίγουρα ή σου κόπηκε το ρεύμα ή δεν μπορούσες να βγεις από το σπίτι ή κάτι από αυτά σου συνέβη. Αν δεν σου συνέβη τίποτα από αυτά, είσαι πάρα πάρα πολύ τυχερός. Είναι το 2022 η χρονιά σου σίγουρα. Λοιπόν, αν τα λέμε για πρώτη φορά, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω πώς δημιούργησα αυτό εδώ το μακιγιάζ με παλιά αγαπημένα προϊόντα αλλά και κάποια καινούργια τα οποία ήθελα πάρα πολύ να σας τα δείξω και δεν τα έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει στο κανάλι. Πρώτα, την πούδρα αυτή της Laura Mercier, την Light Catcher. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης αυτή εδώ την παλέτα από την εταιρεία By Redo με αυτά εδώ τα χρώματα. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο νέες μάσκαρα, μία από Ilia Beauty και μία από Rare Beauty. Ένα καινούριο concealer, το Dior Forever Skin Correct και αυτό εδώ το προϊόν για τα φρύδια, το οποίο είναι επίσης από Rare Beauty. Α, επίσης έχουμε και καινούριο μολύβι χιλιών αλλά και κραγιών. Είναι αυτό το lip combo που φορούσα και στο προηγούμενο βίντεο και πολλές από εσάς με ρωτήσατε ποιο είναι, οπότε αποφάσισα να σας το αποκαλύψω σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε, κάντε subscribe, γραφτείτε στο κανάλι γιατί αυτό με βοηθάει πολύ. Πατώντας τώρα το κουμπί εγγραφή, πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Καθαρίσα και ενυδάτωσα πριν από λίγο την επιδερμίδα μου για να την προετοιμάσω για το μακιγιάζ και τα προϊόντα που χρησιμοποίησα ήταν το υαλουρονικό οξύ από την εταιρεία The Inky List, το οποίο χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και βρίσκω ότι κάτι δίνει παραπάνω στην ενυδάτωσή της. Για τα μάτια χρησιμοποίησα την Ideal Resource, αγαπημένη κρέμα από την Darphin. Την έχω ξαναχρησιμοποιήσει, νομίζω ότι αυτό είναι και το τρίτο βαζάκι που χρησιμοποιώ. Και δοκίμασα και αυτή εδώ την Protini Polypeptide Cream από την εταιρεία Drunk Elephant. Στα χέρια μου αυτό το πολύ μικρό δειγματάκι και είπα να το δοκιμάσω και παιδιά είναι πάρα πάρα πολύ δροσερή η αίσθησή της, όπως βλέπετε έχει απορροφηθεί, δεν έχει αφήσει καμία γυαλάδα και χαίρομαι γιατί όπως ξέρετε ως λιπαρή θέλω και αγαπώ τέτοιες δροσερές κρέμες και μου αρέσει πάρα πολύ όταν τις βρίσκω. Πάμε τώρα σε ενυδάτωση χιλιών. Σας έχω ξαναμιλήσει για την Lip Sleeping Mask από Laneige. Αυτή είναι στην μυρωδιά Sweet Candy και μυρίζει πραγματικά υπέροχα. Οπότε επειδή τα χείλη μου είναι εξαιρετικά χυδατωμένα, δεν βοήθησε και ο καιρός αυτές τις μέρες, θα βάλω τη μάσκα μέχρι να την αφαιρέσω στο τέλος όταν θα βάλουμε το κραγιόν μας και θα ψεκάσω το πρόσωπό μου με ένα mist. Σας έχω ξαναπεί πόσο πολύ λατρεύω τα mists γιατί δίνουν αυτή την αναζωογόνηση και την extra ενυδάτωση στην επιδερμίδα. Αυτό είναι από την εταιρεία Neal's Yard Remedies. Είναι 100% cruelty free. Νομίζω ότι είναι και vegan και είναι ιδανικό για κάθε τύπο επιδερμίδας. Αχ! Μέχρι αυτό να απορροφηθεί, να σας πω ότι θα χρησιμοποιήσω για primer το Futurist Aqua Brilliance Watery Glow Primer, ένα primer που ήρθε στα χέρια μου προς το τέλος της χρονιάς. Νομίζω το έβαλε και στα αγαπημένα της χρονιάς, γιατί έχω ξετρελαθεί και το χρησιμοποιώ συνεχώς τον τελευταίο καιρό, γιατί θέλω το αποτέλεσμα του foundation μου να είναι λίγο πιο λαμπερό, να μην φαίνεται όμως λιπαρό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Αυτό λοιπόν είναι επίσης ένα πολύ πολύ δροσερό προϊόν, που απορροφάτε γρήγορα και θα δείτε πώς θα αλλάξει αμέσως η όψη της επιδερμίδας και επίσης έχω μια αίσθηση ότι θα μπώνει και λίγο τους πόρους. Τι λέτε, το βλέπετε αυτό το άμεσο αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε σε foundation, θα χρησιμοποιήσω ένα κλασικό και αγαπημένο, ιδανικό όταν θέλεις να είσαι απόλυτα σίγουρη και απόλυτα σίγουρος ότι το μακιγιάζ σου θα κρατήσει για πάρα πολλές ώρες αναλύωτο και φυσικά μιλάω για το Double Wear της Estée Lauder. Έχει SPF 10 σε περίπτωση που το χρειάζεστε, πάντα εγώ βέβαια βάζω και αντιλιακό κάτω από αυτό ούτως ή άλλως. Το βάλω λοιπόν σε αυτά τα σημεία στο κέντρο του προσώπου κυρίως και επειδή θέλω να δοκιμάσουμε και ένα καινούριο κονσίλερ. Θα το απλώσω και ό,τι χρειαστεί να διορθώσω θα το κάνουμε στη συνέχεια. Έχω χρησιμοποιήσει μια μισή αντλία, δεν θα βάλω παραπάνω γιατί δεν θέλω να βαρύνει το αποτέλεσμα στο πρόσωπό μου. Όπως βλέπετε, αχνοφαίνεται μια γυαλάδα εκεί που με χτυπάει το φως και αυτό οφείλεται στο primer που χρησιμοποιήσαμε. Και τώρα θα διορθώσω τις μικρές κοκκινίλες, αυτή εδώ δηλαδή που έχω πάντα στη μύτη μου, αλλά και κάποια άλλα σημεία με το Forever Skin Correct από Dior. Ένα κονσίλερ που πραγματικά είχα ακούσει τα καλύτερα γι' αυτό, το έχω εμπιστευτεί τον τελευταίο καιρό και το χρησιμοποιώ ανελιπώς
Και είναι ιδανικό και για τις no makeup makeup days, για να καλύψετε ας πούμε 2-3 σπυράκια εφόσον το έχετε πάρει στην ιδανική απόχρωση για τη δική σας επιδερμίδα και να βγείτε από το σπίτι. Και θα το απλώσω με το ίδιο πινέλο, το οποίο είναι από Morphe. Δεν σας έχω πει ακόμα τις αποχρώσεις που χρησιμοποίησα, 2W2 Rattan για το Estée Lauder Doublewear και 2WO που είναι και η ίδια απόχρωση που χρησιμοποιώ και στο foundation της Dior, στο Dior Forever Skin Correct Concealer. Πάμε για concealer τώρα γύρω από τα μάτια, την τελευταία μου αγάπη, 2-31 απόχρωση, στο concealer της Rare Beauty, το οποίο, παιδιά, είναι τόσο καλυπτικό και τόσο ωραίο που χρειάζεται πραγματικά ελάχιστο. Εγώ θα βάλω σε αυτά εδώ τα σημεία και θα βάλω και λίγο εδώ πάνω. Γιατί όπως βλέπετε υπάρχει μια ξεκάθαρη διχρωμία γύρω από τα μάτια μου. Θα το απλώσω με αυτό εδώ το concealer buffer από Zoeva. Θα βάλω και ελάχιστο στο κέντρο του προσώπου, εδώ ανάμεσα στα φρύδια, πάνω στη μύτη, στη ράχη, πάνω από το χείλος και κάτω από το χείλος για να δώσω λίγο φως, καθώς επίσης και σε αυτό το σημείο που δεν ξέρω, έχω μια περίεργη σκιά εγώ στο πρόσωπό μου και βρίσκω ότι το ανορθώνει και πολύ όταν βάζετε σε αυτό το σημείο κονσίλερ, όπως και εδώ γύρω από τη μύτη. Εγώ στην καθημερινότητά μου το αφήνω έτσι, δεν το σετάρω καθόλου. Ωστόσο σήμερα, επειδή θέλουμε, είπαμε, να κρατήσει αναλύωτο το μακιγιάζ για πάρα πολλή ώρα, θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη πούδρα της Laura Mercier, η οποία είναι ειδικά φτιαγμένη για να δίνει λάμψη κάτω από τα μάτια και να σετάρει το κονσίλερ. Έχω παρατηρήσει εντωμεταξύ ότι το συγκεκριμένο δεν δίνει έμφαση στις λεπτές γραμμές, βλέπετε, σχεδόν δεν φαίνονται, παιδιά, όταν γελάω, σαν να τις έχει έτσι θολώσει κάπως, γι' αυτό και δεν θέλω να βάλω πολύ πούδρα για να μην γίνει ξηρή η περιοχή. Λοιπόν, πάμε και σε πούδρα, πάμε στην κλασική και αγαπημένη Translucent της Laura Mercier, θα πάρω αυτό το πολύ μεγάλο πινέλο και θα την περάσω έτσι στο πρόσωπό μου. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ πούδρα το συγκεκριμένο foundation, ίσα όμως για να το κλειδώσουμε στη θέση του. Πολύ χλωμή, θέλω να βάλουμε λίγο bronzer, Too Faced Chocolate Soleil, matte, απλώνεται τέλεια, μπλεντάρεται καταπληκτικά. Χρησιμοποιώ το αγαπημένο μου πινέλο από Morphe το E3 και θα το χρησιμοποιήσω σε αυθονία. Δεν το φοβάμαι καθόλου και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το χρησιμοποιήσω και στα πλάινα της μύτης όπως πάντα, να κάνουμε ένα ελαφρύ contouring. Και θα το βάλω και σε αυτό εδώ το σημείο ως πρώτο βήμα για το μακιγιάζ μας, πηγαίνοντας προς τα πάνω, γιατί βρίσκω ότι αυτό ανορθώνει πάρα πολύ το βλέμμα. Για φρύδια θα χρησιμοποιήσω δύο προϊόντα, γιατί νομίζω ότι αυτό δεν θα μου φτάσει. Είναι το Brow Harmony από την εταιρεία Rare Beauty στην απόχρωση Cool Brown. Και παιδιά, το ευχαριστήθηκα τόσο πολύ που όχι μόνο έγινε ένα από τα αγαπημένα μου προϊόντα, αλλά μου έχει τελειώσει και το μολύβι. Θα προσπαθήσω λίγο να γεμίσω τα χοντρά κενά με όσο απομένει. Γράφει πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ εύκολα. Θα συνεχίσω το γέμισμα με το NYX Micro Brow Pencil, που και αυτό μου αρέσει πολύ. Μοιάζει αρκετά με το μολύβι της Smashbox, έχω να πω, και με το μολύβι της Huda Beauty, το οποίο, by the way, δεν νομίζω ότι θα ξαναπάρω, να σας πω την αλήθεια, γιατί μου τέλειωσε πάρα πολύ γρήγορα. Και η ποσότητα που έχει μέσα είναι πάρα πολύ μικρή, πάρα πολύ λίγο προϊόν. Θα τα βουρτσίσω για να πάει το προϊόν παντού και να διανεμηθεί σωστά. Και πάμε στο gel, στην άλλη πλευρά δηλαδή από το προϊόν της Rare Beauty, και βλέπετε πως τα χρωματίζει κατευθείαν και μου είναι και πάρα πολύ εύκολο να τα κατευθύνω, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πολύ λεπτό βουρτσάκι που έχει. Για τα μάτια σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την εκπληκτική παλέτα από την εταιρεία Byredo, σουηδική εταιρεία, την ξέρουμε για τα αρώματά της, τώρα έχει και μακιγιάζ. Αυτή εδώ η απόχρωση της παλέτας λέγεται Disco και έχει αυτά τα χρώματα τα οποία εμένα μου ταιριάζουν, μου πάνε, με τρελαίνουν, μιλάνε στην ψυχούλα μου κατευθείαν. Είναι όλα μεταλλικά, δεν είναι κανένα ματ, θα δείτε όμως τι ωραία που απλώνονται στα μάτια και θα δείτε τι ωραία κολακεύει το ένα το άλλο. Αυτή είναι η λέξη που έψαχνα να βρω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να εφαρμόσουμε την δεύτερη απόχρωση εδώ από την παλέτα με ένα fluffy πινέλο, μόνο με fluffy πινέλα θα δουλέψω σήμερα, σε όλο το κινητό βλέφαρο. Έχω να πω επίσης ότι αυτές εδώ οι σκιές, παιδιά, είναι και one and done σκιές, έτσι. Δηλαδή βάζετε μία σε όλο το κινητό βλέφαρο, τη σβήνετε προς τα πάνω και βγαίνετε από το σπίτι. Είναι σαν να έχετε κάνει ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ, γιατί έχουν τόσο ωραία λάμψη, τόσο ωραία αντανάκλαση, που ανάλογα που εχμαλωτίζουν το φως, κολακεύουν πάρα πολύ και το μάτι. Λοιπόν, θα περάσω και στην προτελευταία απόχρωση, την, όχι την πιο σκούρα, που μοβίζει κάπως
Και θα ξεκινήσω από την εξωτερική γωνία του ματιού και θα περάσω στο κόκαλο. Με ανοιχτό το μάτι λοιπόν, όπως πάντα, δουλεύουμε με κυκλικές κινήσεις για να δώσουμε βάθος σε αυτό εδώ το σημείο. Με αυτό εδώ το πινέλο τώρα, που είναι πιο μικρό, θα πάρω την πιο σκούρα απόχρωση της παλέτας και θα έρθω εδώ στην εξωτερική γωνία, στο εξωτερικό V. Θα το φέρω προς τα πάνω αρχικά, να κάνουμε έτσι σαν μια σκίαση, σαν eyeliner. Και αμέσως μετά θα αφήσω εδώ αρκετή ποσότητα της σκιάς, γιατί θα την μπλεντάρω σε λίγο, θα δείτε. Και τώρα παίρνοντας το πινέλο με το οποίο δούλευα πριν, θα αρχίσω να την μπλεντάρω προς τα πάνω και προς τα μέσα, μέχρι τη μέση του ματιού, δεν θα πάω πιο μέσα. Θα περάσουμε τώρα στο κάτω μέρος των ματιών. Θα πάρουμε το ίδιο πινέλο, την προτελευταία σκιά, και θα την περάσω σύριζα στη γραμμή των βλεφαρίδων. Και θα πάρω και λίγη από τη δεύτερη επίσης και θα τη φέρω κυρίως εδώ στο μπροστινό κομμάτι. Ήρθε η ώρα για το εσωτερικό του ματιού και για την περιοχή κατά από το φρύδι. Θα πάρω την πρώτη σκιά από την παλέτα και θα τη φέρω στην καμπύλη που κάνει το φρύδι μου, εδώ από κάτω ακριβώς. Θα πάρω λίγη ακόμη, θα τη φέρω στο εσωτερικό του ματιού, εδώ στην κόγχη. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει λίγο κενό εδώ στο χρώμα και για να παντρέψω και τις δύο σκιές μαζί, θα πάρω πάλι λίγο από τη δεύτερη σκιά, αυτή με την οποία ξεκινήσαμε το μακιγιάζ μας σήμερα, και θα τη φέρω εδώ. Και αυτό ήταν το eye look. Πάρα πολύ εύκολο. Μόνο η σκιά που δεν χρησιμοποιήσαμε σήμερα ήταν η κεντρική αυτή εδώ, η χρυσή, την οποία και θα σουατσάρω, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τη δείτε. Είναι συγκλονιστικό χρώμα. Και πραγματικά είναι μια παλέτα που και είναι compact, είναι πολύ μικρή. Την έχεις μαζί σου συνέχεια, σου δίνει αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα ή ένα πιο απλό αποτέλεσμα. Μπορείς να κάνεις αρκετά look μαζί της και νομίζω ότι είναι μια αγορά value for money, να το πω έτσι, και ας μην είναι drugstore, είναι μερικές σκιές που σου κάνουν τη ζωή εύκολη, τα έχω ξαναπεί. Θα βάλω και λίγο μολύβι στο εσωτερικό του ματιού, στο πάνω μέρος μόνο, όχι απ' έξω σήμερα, δεν θέλω να το κάνω έτσι πιο έντονο και άγριο το eye look. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το λατρεμένο μου από Pat McGrath Labs Sperma Gel Ultra Glide Eye Pencil στην απόχρωση Black Coffee, και εκτός ότι δεν με ενοχλεί καθόλου, γράφει παιδιά με τη μία, και όταν κάνω και αυτή τη γραμμή που μου αρέσει να κάνω πάνω σύριζα στις βλεφαρίδες σαν eyeliner, δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά. Και επίσης όταν το βάζω μέσα στα μάτια δεν μου τρέχει. Τι άλλο να ζητήσεις δηλαδή από ένα μολύβι? Μόνο εγώ αυτό θεωρώ ότι δίνει πάρα πολύ στο eye look. Και πάμε να δοκιμάσουμε δύο διαφορετικές μάσκαρα. Νομίζω ότι σας είχα ξαναμιλήσει για αυτήν εδώ από Ήλια. Πρέπει να την είχαμε δοκιμάσει σε ένα βίντεο στο δειγματάκι. Θα την βάλω από τη μία πλευρά. Και αυτή εδώ είναι από Rare Beauty και τις δύο τις αγαπώ πολύ. Ειλικρινά θέλω και εγώ να τις βάλω τη μία από τη μία, την άλλη από την άλλη, για να δω και τη διαφορά τους. Γιατί μου φαίνεται ότι το αποτέλεσμά τους είναι αρκετά ίδιο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτή την πλευρά και την Rare Beauty. Αυτή είναι η μία στρώση της Rare Beauty. Πάμε και στην Ήλια. Λοιπόν, τα βουρτσάκια είναι αρκετά διαφορετικά. Το αποτέλεσμα όμως βρίσκω ότι είναι πολύ παρόμοιο. Αυτό είναι λαστιχένιο, αυτό είναι τρίχινο. Δεν ξέρω, ίσως ποια πλευρά προτιμάτε αλήθεια. Λοιπόν, θα περάσω και σε δεύτερη στρώση για να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα και από τις δύο μεριές και η ετοιμιγωρία δική σας. Να πω ότι μου φαίνεται ότι αυτό είναι λίγο πιο εντυπωσιακό σαν αποτέλεσμα από την πλευρά της Ήλια Beauty, και να φανταστείτε ότι δεν είμαι και φαν των πλαστικών απλικατέρ. Αυτή η πλευρά μου κάνει λίγο πιο φυσική. Δεν ξέρω, διαλέξτε και πείτε μου στα σχόλια. Λέω τώρα να περάσουμε στα χείλη και στο τέλος να διαλέξουμε τι ρούζ θα βάλουμε. Θα σκουπίσω λοιπόν τα χείλη μου από αυτή τη μάσκα που έβαλα πριν, και να σας πω ότι το lip combo, το οποίο αναρωτιόσασταν τι είναι από το προηγούμενο βίντεο, ήταν αυτό εδώ. Το μολύβι λοιπόν που χρησιμοποίησα είναι από Viv, είναι στην απόχρωση Rumor, η μία και μοναδική απόχρωση που έχω αγοράσει από αυτή την εταιρεία, που θα βρείτε στο Cult Beauty. Όπως βλέπετε, το ακουμπάω και γράφει έτσι, συγκλονιστικά ωραία και πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Αρκετά σκούρο και αρκετά έντονο για τα δικά μου δεδομένα. Θα το απλώσω λίγο στα χείλη. Και πάμε στο κραγιόν, το οποίο είναι αυτό εδώ από Huda Beauty. Είναι η απόχρωση Honey Bun, από τα καινούργια τα κραγιόν της. Νομίζω είναι τα πιο καινούργια που είχε βγάλει, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδατικά. Το μόνο κακό είναι ότι αν τα χρησιμοποιήσετε καλοκαίρι, λιώνουν και γίνονται κάπως έτσι. Οπότε θα το εγχωρώσω λίγο προσοχή. Και να σας πω κάτι, καλύτερα θα το πάρω και με το πινελάκι μου και θα το εφαρμόσω στα χείλη, γιατί έτσι θα είναι και πιο εύκολο.
Τον λατρεύω αυτόν τον συνδυασμό και πάμε τώρα να διαλέξουμε ρούζ. Έχω φέρει αυτό εδώ από Laura Mercier, το οποίο τελικά δεν ξέρω αν ταιριάζει. Μπορεί να του δώσω μια φρεσκάδα βέβαια του σημερινού μακιγιάζ. Έχω φέρει και τα δύο μου αγαπημένα από Viv. Να πω την αλήθεια, εγώ αυτό θα έβαζα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από τη Laura Mercier και αν δεν μου αρέσει θα βάλω το άλλο από πάνω. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα πολύ απαλό χρώμα που λέγεται Watermelon. Μου θυμίζει το τραγούδι του Harry Styles τώρα. Watermelon sugar, hi. Watermelon sugar, hi. Και πριν το χαλάσω, θα περάσω στην πούδρα την καινούρια από Laura Mercier. Δεν ξέρω αν αυτή πρέπει να τη χρησιμοποιήσει σε όλο το πρόσωπο. Είναι μια πούδρα με αρκετά μεγάλη αντανάκλαση στα σωματίδια που περιέχει. Λέγεται Light Catcher και είναι η απόχρωση Celestial Light συγκεκριμένη που έχω. Θα την πάρω λοιπόν με ένα μικρό πινέλο και θα την τοποθετήσω εδώ ως highlighter σήμερα. Νομίζω ότι τη βλέπετε πάρα πολύ έντονα τώρα. Δεν ξέρω αν θέλω να μείνει τόσο έντονα στο πρόσωπό μου. Πάντως, μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Έχω και ακόμα μία απόχρωση, αλλά είναι πάρα πολύ σκούρα. Έχω την Honey Star. Αυτή θεωρώ ότι είναι για πιο σταρένιας επιδερμίδες ή το καλοκαίρι ίσως τη χρησιμοποιήσουμε περισσότερο. Πώς σας φαίνεται αυτή η λάμψη? Για πείτε. Θα βάλω και λίγη στη μύτη, γιατί όταν ξεκινάω εγώ με τη λάμψη, δεν σταματάω, με ξέρετε. Τώρα θα με μάθετε. Πραγματικά περισσότερο έχω ενθουσιαστεί με το ρούζ, με την πούδρα τη Light Catcher, γιατί τόσο ωραία, λαμπερά δεν ήταν ποτέ τα μαγουλά μου και η επιδερμίδα μου. Και με την παλέτα φυσικά από την Byredo που μας έδωσε αυτό το συγκλό αποτέλεσμα στα μάτια. Όχι, δείτε τι ωραίο που είναι. Νομίζω ότι θα τη χρησιμοποιώ καθημερινά από εδώ και πέρα. Αυτό είναι και το σημερινό look. Να λύσω και τα μαλλιά, γιατί νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Μπορείτε να βάλετε φυσικά setting spray. Εγώ δεν θα βάλω τώρα, γιατί δεν έχω να πάω και πουθενά. Θα ξεβαφτώ σε λιγάκι. Ένα από τα δικά σας αγαπημένα για να κλειδώσετε το μακιγιάζ στη θέση του. Τα μαλλιά μου είναι έτοιμα. Εγώ είμαι έτοιμη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας και τα like σας. Και μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, εάν θεωρείτε ότι θα το βρούνε και αυτοί ενδιαφέρον που ξέρετε μπορεί κάτι να κερδίσουν. Ναι, και αυτοί από αυτό. Φιλιά πάρα πολλά, να προσέχετε, να περνάτε υπέροχα και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!